Το αεροδρόμιο της Κέρκυρας άνοιξε μετά από 2 εβδομάδες που παρέμεινε κλειστό τόσο τον Ιανουάριο όσο και τον Φεβρουάριο λόγω των απαραίτητων εργασιών στις οποίες προχώρησε η Fraport. Το μεγαλύτερο κομμάτι του διαδρόμου έχει ήδη ολοκληρωθεί. Οι πρώτες πτήσεις, όπως σας είπα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από σήμερα. Οι εργασίες θα συνεχιστούν, χωρίς όμως αυτό να έρχεται σε αντιπαραβολή με τη λειτουργία του διαδρόμου. Το διάστημα το οποίο παρέμεινε κλειστό το αεροδρόμιο συνέπεσε και με την απεργία των αυτεργατών, με αποτέλεσμα η Κέρκυρα για 2 ημέρες δεν αποκλεισμένη και από θάλασσα και από αέρα. Τα βλέμματα πλέον είναι στραμμένα στην 26η Μαρτίου, καθώς τότε η Κέρκυρα αναμένεται να κάνει ποδαρικό στη νέα σεζόν και να υποδεχθεί 10 διεθνείς πτήσεις. Ευελπιστούμε με τα μηνύματα τα οποία έχουμε πάρει μέχρι τώρα ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Κοιτάξτε, θα ξαναπώ το εξής. Όλες οι εργασίες αυτές οι οποίες στοχεύουν στην αναμόρφωση του διαδρόμου έχουν ένα και μοναδικό σκοπό. Να μεταμορφωθεί πρακτικά όλη η λειτουργία του αεροδρομίου και να μπορεί πλέον να υποδεχθεί και μεγαλύτερο αεροσκάφη και μεγαλύτερο αριθμό πτήσεων. Το αεροδρόμιο βρισκόταν σε αναστολή από τις 10 έως τις 24 Ιανουαρίου και παρέμεινε κλειστό από τις 8 έως τις 22 Φεβρουαρίου.